Όλα έτοιμα κυρίες και κύριοι για να αρχίσει το μεγάλο παιχνίδι εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Μακεδονικός είναι στη σέντρα. Ακούμε το σφύριγμα του διαιτητή αγώνα για να ξεκινήσετε το παιχνίδι. Το οποίο έχει την ευκαιρία να αποκτήσετε μέσα από το πόλι το κανάλι της Μακεδονίας. Για να δούμε λοιπόν, Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα κόντρα στο Μπαρσελόνα. Σε ένα παιχνίδι με ξεχωριστό ενδιαφέρον που θα πούμε πάρα πολλά πράγματα για την ιστορία του ποδοσφαίρου, γενικά για το βορειοανατολικό ποδόσφαιρο. Ο Μακεδονικός που φέτος κάνει πραγματικά μια μαγική χρονιά καλείται σήμερα να διεκδικήσει μια πολύ μεγάλη νίκη, αφού είναι με ένα βαθμό ουσιαστικά μπροστά, είναι το ντέρμπι κορυφής ουσιαστικά με τις δύο ομάδες να κρύονται στο παιχνίδι της χρονιάς με στόχο φυσικά την νίκη του αγώνα, με το Μακεδονικό με ένα βαθμό μπροστά με τη Φλόρινα να ακολουθεί από πίσω σε απόσταση αναπνοής με 33 ο Μακεδονικός και 32 η ομάδα του Πασπλόρνα. Αντιλαμβάνεστε το μέγιστο του ενδιαφέροντος του σημερινού αγώνα. Να πούμε λοιπόν πώς ξεκίνησαν οι ομάδες. Ο Μακεδονικός από τη μεριά του, ο τεχνικός ο κύριος Πελοπίδας ξεκίνησε με τους Τζαραλί, Μουζιανάς, Ανακίδης, Ντάβες, Νταμπίζας, Γετίμης, Τράικος, Καλετζής, Καρκασούλης, Δημούσκι και Ρούντος. Από την άλλη ο Πας Φλόρινα, ο τεχνικός της ο Παπαθανασίου ξεκίνησε με τους Δαλμπατίδη, Γρηγόρη, Κοφίδης, Κοτσόπουλος, Τάσκας, Τσιρόνης, Γκατζόπουλος, Μεκόλη, Μπάτμας, Μίνος, Μπαμπάρης και Κεσίδης. Γιατί στον αγώνα, όπως είπα, ο κύριος Παπαϊόνου με τους Μαλετίδη. Και Καλδάνη να είναι η βοηθή του στο σημερινό αγώνα. Ο Μακεδονικός που είναι με τα κίτρινα χρώματα, με τα κόκκινα είναι η ομάδα του Πασπλόρου. Το παιχνίδι ξεκίνησε πολύ δυνατά κάτω από την συνεχόμενη βροχή του αγώνα. Ωστόσο, οι δύο ομάδες δείχνουν μια αποφασισμένη σήμερα να γράψουν τη δικιά τους ιστορία στον χώρο του ποδοσφαίρου και να διεκδικήσουν μια από τις πιο σημαντικότερες νίκες του παγκόσμιου πρωταθλήματος. Για να δούμε πώς θα εξελιχθεί το σημερινό παιχνίδι που, όπως σας είπα. Εκτελέστηκε τώρα η μπάλα που απομακρύνεται, επιστροφή για τον Μακεδονικό. Μια παλιά που δεν θα περάσει, διώχνει από το πασχόλιο να έχει. Αντί να βγάλει τώρα την μπάλα γρήγορα με τον πάσο, αφήνει τώρα γρήγορα μπροστά. Για να την ενέργεια. Θα πάρει τώρα, θα πάρει θέση να εκτελέσει το πόντο από δεξιά. Ο αρχηγός του πασχόλιο είναι. Θα γίνει σέντρα. Θα σηκωθεί ο Τζαραλής, θα μπλοκάρει την μπάλα. Οι στάτες στην προσπάθεια να φτάσουν στη νίκη. Σε ένα παιχνίδι που φυσικά θα λέγαμε ότι ο κόσμος που δέχτηκε είναι πάρα πολύ, παρά την βροχή και παρά τα προσα προβλήματα. Αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή ο νομός πρόεδρος από την βροχή και γενικά όλη τη Μακεδονία. Αυτό δεν εμπόδισε οι δύο ομάδες να προσπαθήσουν το παιχνίδι της χρονιάς να φτάσουν σε μια πολύ σημαντική νίκη. Ο Μακεδονικός που αν καταφέρει και φτάσει στη νίκη, ουσιαστικά θα κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να διεκδικήσει το φετινό τίτλο, από τα ξεφύγει με 4 βαθμούς. Ο Δημούσκι προσπάθησε και τώρα αντεπίθεση για το Μακεδονικό που βγαίνει γρήγορα. Για να δούμε. Καλετζής. Κόβεται με τον Μπάς τώρα να προσπαθεί. Εστικώντας. Τελειομακεδονικός. Η μπάλα κονταρίζεται στα πόδια πρωτών. Έρχεται στο χώρο του κέντρου. Ωραία παλιά τώρα που πήρε από δεξιά. Προσπαθεί ο Ρούντος να παίξει τον αδείο. Πάλι τώρα που κερδίζει ο Δημούσκι. Βγαίνουμε αυτό το φάουλ τώρα που ουσιαστικά θα εκτελεστεί από πλευρά για τον Μακεδονικό σε πολύ καλό σημείο. Το εκτελεί ο αρχηγός. Η μπάλα στα δίχτυα! 1-0! 1-0 φίλες και φίλοι με τον Δημόσκι. Ο Μακεδονικός μετά από ωραία εκτέλεση φάουλ. Ο Δημόσκι θα στείλει την αριστερή μπάλα στα δίχτυα εκεί του Λαγκαντίνη του Γρηγόρη και θα κάνει το 1-0 μέσα σε αποδέωση. Ότι καλύτερα για τον Μακεδονικό ήταν η πολύ καλή εκτέλεση που έγινε. Ήρθε η μπάλα να καταλήξει στα δίχτυα. Και με αυτό το πόδι, φίλες και φίλοι, ο Μακεδονικός κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα στο παιχνίδι της χρονιάς με αντίπαλο τον Μπας Φλόρινα. Ήταν ο Δημόσκι που πήρε την μπάλα και εκτέλεσε τα θαυμάσια
Εκεί δεν έβλεπε περιθώρια τον Ναλμπαντίδη και από το 15ο λεπτό γίνεται το 1-0. Ένα γρήγορο γκολ που δίνει ουσιαστικά το δικαίωμα να αποκτήσει μεγάλο ενδιαφέρον το παιχνίδι. Ακούτε τους φίλους του Μακεδονικού, σίγουρα να πανηγυρίζουν μετά τον γκολ αυτό που ήρθε. Θα το πάρει τώρα εδώ με τον Λιμπόσκι το σκόρε του αγώνα που από το 15 βάλε μπροστά την ομάδα του Μακεδονικού. Εδώ θα βγει τώρα, θα μπλοκάρει την μπάλα, προσπαθεί δεξιά. Θα γίνει ένα σούτ εδώ, 1-1. Απαντάει ο Πας. Απαντάει ο Πας, φίλες και φίλοι, με τον Μπάτμα. Ήταν η Θαμάσα Μπαλιά, βγήκε έξω ο γκολκίπερ εκεί της ομάδος του Μακεδονικού. Ο Μπάτμα ισοφαρίζει από πλευράς για τον Πας Φλόρνα. Ένα-ένα, άναψε το παιχνίδι, φίλες και φίλοι, δύο γρήγορα γκολ στο 16 προς 17. 1-1 και φυσικά βλέπετε το πόσο η εξέλιξη του αγώνα έχει πάρει τεράστιο ενδιαφέρον. Ο Δημόσκι μετά το θα πάσει ο Πάρα αριστερά στα δίκτυα της αιστείας του Πας. Δύο γρήγορα γκολ, 1-2, 1-2, φίλες και φίλοι. Με τους κόρε τώρα και πάλι από πλευράς από τον Μπάτμα που πέρασε έξυπνα, νίκησε εκεί τον goalkeeper, τον Ζαραλή. 1-2, ο Πας κάνει μεγάλη ανατροπή στον αγώνα. Απίστευτο το παιχνίδι με απράσμενη εξέλιξη στον αγώνα. 1-2 με τον ίδιο σκόρερ. Με τον Μπάτμα να γίνεται αποδέκτη την μπάλα στο 17ο λεπτό. Ένα-δύο και από εκεί και πέρα να δούμε παιχνίδι πραγματικά που αναμένεται να σπάσει η καρδιά σήμερα εδώ στον Άγιο Παντελεήμονα. Απίστευτη εξέλιξη από τα πρώτα λεπτά του αγώνα, με το παιχνίδι όλο και περισσότερο να ανεβαίνει. Πάω τώρα από αριστερά που ετοιμάστε να εκτελεστεί από πλευράς για τον Μακεδονικό. Εκτελείται η σέντρα που γίνεται από τον αρχηγό, η κεφαλιά, την μπάλα εντυπωσιακά διώχνει, έφυγε λίγο από το δεξιδοκάρι του Ναλμπαντίδη. Εκτελείται τώρα απευθείας. Η κεφαλιά από τον παίχτη του Πάσου θα διώξει. Νέα προσπάθεια. Εκεί ελέγχει την μπάλα με τον Τσιρόνα να φύγει. Εδώ έγινε η σέντρα. Η μπάλα δεν απομακρύνεται. Νέο σου τώρα που δοκιμάζει σε σώματα. Προσπαθεί τώρα να γίνει από την προσπάθεια δεξιά από τον αρχηγό του Μακεδονικού, όπως διώχνει την μπάλα εκεί ο Κωστόπουλος. Όμως αν θα μπορέσει ο Μακεδονικός να αλλάξει τα δεδομένα, που φέτος κάνει μια πολύ καλή κούρσα πρωταλήματος. Βρέθηκε να είναι πίσω σκόρ, αλλά τίποτα δεν τελείωσε ουσιαστικά, γιατί είμαστε στο πρώτο ημίχρονο. Και ενώ βαδίζουμε στο 24ο λεπτό κύριο. Με τον παίχτη τώρα του Μακεδονικού να βγαίνει και γρήγορα στην αντεπίδεση. Ρούντος. Για να δούμε τώρα ένα σουτ που να γίνει. Μπαλακονταρίζεται ο αρχηγός, τώρα προσπαθεί να περάσει την μπάλα. Και ο Δημόσκι θα γίνει σέντρα. Η μπάλα από το δεξί δοκάρι, αλλά δεν μπόρεσε κάποιος να κινηθεί ανάλογα. Θα καταλήξει πίσω με τον Παντμά. Σκόρε το αγώνα. Εδώ η σέντρα που γίνεται και κεφαλιά που μακρύνει. Το πέτυσε εκεί το Μακεδονικό. Μπάλα στα πλάγια. Κατοχή από πλευρά για τον Μπάς. Θα γίνει μια σέντρα. Προσπαθεί να τρέξει. Προσπαθεί να αλλάξει δεξιά και βγαίνει τώρα ο Κοφίδης. Ο Κοφίδης
με την μπάλα, θα σουτάρει απευθείας η προβολή, επικίνδυνη φάση. Αλλά και ο Ζαραλής Ιδίνεμα θα πάει στο δεξί δοκάρι και θα μαζεύσει την μπάλα με την μπάλα στην κατοχή του για να την προωθήσει. Γρήγορα, Ρούντος κρατάει την μπάλα, θα σουτάρει απευθείας. Εδώ διώχνει οι παίκτες του Πάσου, όπως όμως Ανακίδης για τον Μακεδονικό θα πάρει θέση να το εκτελέσει. Ανακίδης θα κάνει την παράλληλη σέντρα. Κεφαλιά προσπάθησε εκεί να κινηθεί, τρέχει και ο Καλετζής, την μπάλα όμως φεύγει out. Αλλά υπάρχουν πάρα πολλοί αγώνες ακόμα, αλλά παίζεται σωστικά. Εδώ τώρα η ευκαιρία, η μπάλα out. Πολύ μεγάλη φάση για το Δημόσκι για να κάνει το 2-2. Εδώ έγινε αποδέκτης ο αρχηγός, πήρε την μπάλα, σούταρε απευθείας, λίγο από το δεξί το κάνει. Με την μπάλα θα προσπαθεί να περάσει μετά από κόντρες εδώ ο Δημόσκι που ωραία στρώνει την μπάλα. Ρούντος προσπαθεί να περάσει με την μπάλα του. Ρούντος με την μπάλα δεξιά, προσπαθεί να κάνει κίνηση. Πάει ο Κεσίδης, σταματάει, αλλά βγαίνει τώρα εδώ ο Μακεδονικός. Πάει να γίνει το σούταρ απευθείας, δεν πέρασε η παλιά. Καλή κίνηση από το Ζυγωμάνι. Με κόλλη τώρα προσπαθεί, με κόλλη με την μπάλα. Θα τη στρώσει εκεί, πάει να γίνει το σούταρ εδώ. Ο πάσα με κίνδυνα. Αου! Φοβερή φάση από τον Μίνο που βρέθηκε σε θέση βολής και λίγο έλειψε να κάνει το 1-3. Το 43, 2 λεπτά πριν το τέλος του πρώτου μικρόνου. Θυμίζω το 1-2 να μένει, με δυο ομάδες να συνεχίζουν, να ανεβάζουν και την απήχηση στο αγώνα. Ένα παιχνίδι με μεγάλο δυνατό ρυθμό. Εδώ εντυπωσιακά διώχνει ο goalkeeper του Μακεδονικού. Θέλει να γίνει το σούτ απευθείας, θα σουτάρει. Θα διώξει την μπάλα γιατί δεν είχε και την αναλογή. Τώρα τότε ο Ζαραλής, ενώ είμαστε στο δεύτερο γύρο και στην πρώτη αγωνιστική, να κινούν τα νήματα της κορυφής στην βαθμολογία του πρωταλήματος. Για να μου αρχικό σουτάρι. Εδώ αποκρούει ο Λαλμπατίδης, ο Γρηγόρης, μετά το θαυμάσιο σουτ που έγινε από τον Δημόσκι, ο αρχηγός που προσπάθησε να πετύχει ένα δεύτερο προσωπικό του τέρμα. Ενεί τα παιδιά πολύ δυνατά, ο Αλμπαντίδης σε καλή θέση, θα μπλοκάρει την μπάλα, φοβερό το σουτ που έγινε από τον Τράικο. Μεγάλη φάση, θα συγκρίσουμε από ό,τι βλέπω. Είχαμε μια τσιμαχία μεταξύ παιχτών εκεί, με τον Αλμπαντίδη τον Γρηγόρη να είναι κάτω μετά την εντυπωσιακή απόκριση που έκανε. Από πολύ μεγάλες ομάδες δείχνουν πραγματικά δικαιολογημένα να είναι αυτές που έχουν τον πρώτο λόγο για την κατάχυση του κοινού πρωταλήματος. Το πρωτάμα της Ένωσης Λόρνας. Και αυτή την έχουμε τη λήξη του πρώτου μικρόνου από τον... γιατί το αγώνα τον... γιατί το αγώνα που σφυρίζει τη λήξη του πρώτου μικρόνου βρίσκει τον Μακεδονικό και πάντα λέμωνα με τον Μπάς Λόρνας στο 1-2. Ένα παιχνίδι τουλάχιστον που παίχτηκε πάρα πολύ δυνατό ποδόσφαιρο. Από εκεί και πέρα, κυρίες και κύριοι, με όλους εσάς και σε όλη τη Μακεδονία, σε όλη την Ελλάδα, με μεγάλο ενδιαφέρον, με τα πλάνα που βλέπετε φυσικά, που σας δίνει ο Τίνος Παπαδόπουλος, με τον κόσμο να παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον, μέσα στην ασυγκράτητη βροχή, με τις δυο ομάδες ασυγκράτητες, να παίζουν φοβερό ποδόσφαιρο. Ο Μακεδονικός που, αν και προηγήθηκε με τον Δημόσκι, ήρθε ο Μπατμάς με 2 γκολ και έκανε το 1-2 για τον Μπασλόνα για να τον βάλει στην ανατροπή του σκορ μπροστά στον αγώνα. Το διώκνει όπως όπως την μπάλα, απομακρύνουνε. Εκτελέσει αυτό το ελεύθερο. Θα το συμπέκτω εκεί να παίρνει θέση προηγουμένως εκεί ο Κοτσόπουλος. Προσπαθεί να βγει τώρα παριστερά, κινείται γρήγορα εκεί ο Δέλιος. Η μπάλα είναι πλάγιο για την ομάδα του Μακεδονικού που προσπαθεί στην ίστατη προσπάθεια να αλλάξει την τύχη του αγώνα. Λάιχμαν, δεν βλέπει τα χέρια του! Εδώ μετά από τις κόντες τώρα προσπαθεί να δοθεί συνέχεια. Η προσπάθεια που έγινε και από τον Καλετζή, λόγω φυσικά της πολύ κακής καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή που επικρατεί στο νομό Κλέρνας γενικότερα αλλά και στην Δυτική μας, ο οποίος κατάγεται από αυτή την περιοχή και φυσικά παίζει με την ομάδα. Εδώ χάνεται μια μεγάλη ευκαιρία από τον παίχτη του ΠΑΣ στην προσπάθεια που έκανε εκεί ο Μίνος. 23ο λεπτό του δεύτερου μικρόνου, 68ο λεπτό του αγώνα. Μακεδονικός Αγίου Παντελεήμονα, ΠΑΣ Κλέρνα 1-2. Η σέντρα από τον Καλετζή. Η μπάλα φεύγει out εκεί στην αιστεία του Γρηγόρη Ναλμπαντίδη.
κατοχή για το μακεδονικό που εκτελείται αλλά πολύ βαθιά. Η μπάλα τελικά φεύγει με ένα περίεργο τρόπο αλλά επικίνδυνα στην εστία του Αλβατίδη. Θα καταλήξει out. Επίθεση για τον Μπάς τώρα από αριστερά. Θα κάνει την παραλυσέβρα αλλά θα στοχίσει όμως την ενέργεια που έκανε ο Μέκολη και θα φύγει μακριά από την εστία. Ο Ρόντος δεν μπόρεσε. Ο Μπάς τώρα βγαίνει γρήγορα από τον Μπατμάνο, δοκιμάζει από μακριά ο σκόρερ που έκανε τη μεγάλη ανατροπή για τον Μπάς Φλόρινα με τα δύο τέρματα που πέτυχε σε 1-2. Σουτ που γίνεται, η μπάλα κονταρίζεται. Απευθείας εδώ βιάστηκε, δεν μπόρεσε. Την ενέργεια που έκανε εκεί με τον Ανακίδη. Το γύρισμα τώρα απευθείας. Η κεφαλιά προσπαθεί, ο Πέτσης υπάρχει φάουλ όμως εδώ. Η σέντρα που έκανε. Εκτελείται απευθείας. Η σέντρα, η κεφαλιά. Πέφτει τελικά ο Ναλμπαντίδη σωτήρια στο δεξί δοκάρι και μπλοκάρει την μπάλα. Μετά την ωραία προσπάθεια των γηπεδούχων στο 90 ακριβώς. Ο αρχηγός αλλάζει ωραία την μπάλα για να δούμε την προσπάθεια. Πάει τώρα εγώ για την ομάδα και κάρτα που θα δει ο παίκτης του Πας Φλόρινα. Το δεύτερο λεπτό θα καθυστερήσω. Να κρατήσει όρθιο το μακεδονικό. Εκτελείται απευθείας, η κεφαλιά απομακρύνει παρά την πρόθεση του Δημόσκη, δεν πέρασε. Θα πάρει πλάγια. Περίπου ένα λεπτό, ίσως και λίγο περισσότερο ή λιγότερο. Ορίζει το φινάλε του αγώνα, με το διατή να κρατάει κάποιες καθυστερήσεις. Μια παλιά στο πάτος δεν θα περάσει. Μπορεί έξυπνα, κάνει την κίνηση, πάει από κοντά. Εδώ φωνάζουν για πέναλτι του πασέ του μακεδονικού και παγκελέμωνα. Και σηκώνεται ο κόσμος. Της καθυστερείς το αγώνα. Μια σέντρα. Ο Μπαντίδης θα μπλοκάρει την μπάλα. Μπάλα δεξιά με τον παίκτη. Το μακεδονικό και αυτή είναι το τέλος. Τελειώνει το παιχνίδι κυρίες και κύριοι στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μεγάλη νίκη για τον Μπας Φλόρινα με 1-2. Με αυτή τη νίκη που ισοδυναμεί για να το φέρει στην κορυφή της βαθμολογίας. Με τελικό αποτέλεσμα. Ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιάς αντιδράσεις από πλευράς του μακεδονικού. Για τα σημερινά αγώνα. Σίγουρα άτυχος ο μακεδονικός στάθηκε καλά. Πανηγυρίζει ο Μπας Φλόρινα. Βλέπετε και από την άλλη τα συναισθήματα πολύ διαφορετικά. Θέλει τον Μπας Φλόρινα να πατάει στην κορυφή, να δίνει νέο ενδιαφέρον βαθμολογικό με αυτή την απρόβλεπτη πολύ μεγάλη νίκη. 1-2 το τελικό αποτέλεσμα. Σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αντιδράσεις από εκεί και πέρα νομίζω. Είχαμε ένα παιχνίδι που έσπασε καρδιάς. Ο Μπας Φλόρινα είναι αυτός που παίρνει τη νίκη εδώ στο γήπεδο του Αγίου Παντελεήμονα επί του Μακεδονικού. Κυρίες και κύριοι, με αυτές τις εικόνες σίγουρα τα νεύρα είναι τοντωμένα, καλό θα είναι να μην έχουν όμως συνέχεια. Είδαμε ένα παιχνίδι, υπάρχουν παράπονα πλευράς για το Μακεδονικό, για τα στηρίγματα του διετή του αγώνα. Νομίζω τα συμπεράσματα είναι δικά σας. Είδαμε ένα παιχνίδι που προσπάθησε ο Μακεδονικός, έπαιξε καλό ποδόσφαιρο. Προσπάθησε να φτάσει στον κόλ της Οφάρης, δεν τα κατάφερε. Σημαντικό ρόλο έπαιξε και οι κυριές συνθήκες, αλλά από εκεί και πέρα ήταν και για τις δύο ομάδες. Ήθελε καθαρό μυαλό, φάσεις. Ουσιαστικά ο Μπας Φλόρινα είναι αυτός που πατάει στην κορυφή, αλλά τίποτα ουσιαστικά δεν εκκρίνει, αλλά ήταν ένα μεγάλο παιχνίδι που θα έφερνε σε ένα μεγάλο ποσοστό αυτόν που θα είχε το πρώτο λόγο και τον αποκτάει πλέον ο Μπας Φλόρινα, αφού όπως είπα από τους 32 βαθμούς. Θα πιάσει το 35 με την ομάδα του Μακεδονικού Παντελεήμονα να μένει στους 33, 2 βαθμούς πίσω μετά την σημερινή ήττα του αγώνα. Αλλά ωστόσο το πρωτάθλημα έχει πάρα πολύ δρόμο και ας ευχηθούμε φυσικά οι δύο ομάδες που έδειξαν μεγάλο ανταγωνισμό και μεγάλες προθέσεις
να το κάνουν και στη συνέχεια του πρωταθλήματος. Εμείς κρατάμε τα καλά στοιχεία του αγώνα, παρά τα όσα προβλήματα, γιατί ήταν ένα παιχνίδι δυνατό. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι του Σπέρου, γυρνάμε...